πρόεδρος του ΚΕΦΗ, Μάρκος Δραγούμης, για ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε δώσει τη διάσταση που χρειάζεται να του δώσουμε, και είναι η αθώωση της Ότης Τριανταφύλου για κάτι το οποίο είχε γράψει στην Athens Voice. Κύριε Σκούρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μας λέτε λίγο για την απόφαση. Εσείς συνδράματε δικαστικά, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Σωστά, ναι. Η κυρία Σότ Τριανταφύλου είχε γράψει ένα άρθρο πριν από 2 χρόνια περίπου, στο οποίο είχε μέσα ένα απόφθεγμα του Μάρκο Πόλο, που ουδέποτε είχε στην πραγματικότητα πει ο εν λόγω άνθρωπος, το οποίο καταφερόταν με έναν τρόπο αυστηρό κατά του Ισλάμ. Και με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, σύρθηκε στα δικαστήρια, κρίθηκε η δίκη εχθές και αθωώθηκε η Σότ Τριανταφύλου. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι το άρθρο αυτό, το οποίο χαρακτήριζε, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα του Ισλάμ με κάποιους χαρακτηρισμούς, ότι δεν στην ουσία προήγαγε την άσκηση βίας ή παραβίαζε τον νόμο. Εμείς ως Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είμαστε ταγμένοι υπέρ της ελευθερίας του λόγου, χωρίς αλλά. Έτυχε η κυρία Τριανταφύλου και είναι άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουμε και σεβόμαστε, παρόλο που στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν συμφωνούμε με αυτά που έγραψε στο εν λόγω άρθρο, και θεωρήσαμε ότι ο αντιρατσιστικός νόμος ενδεχομένως να αποτελέσει μελλοντικά, ειδικά όταν υπάρξει και δεδικασμένο, μια πραγματική απειλή για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να συνδράμουμε. Φέραμε σε επαφή την συγγραφέα με 2 εξαιρετικούς νομικούς, τον Κωνσταντίνο Καλλήρη και τον Αθανάσιο Αγνωστόπουλο, και συνδράμαμε στη νομική της υπεράσπιση και με μεγάλη χαρά είδαμε να δικαιώνουμε. Η απόφαση σας δικαίωσε. Προφανώς χρειάζεται αντιρατσιστικός νόμος για την προστασία και των μειονοτήτων και όλων των υπολείπων. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να γράφεις κάτι και αμέσως να σε τρέχουνε. Δηλαδή, είναι μια πολύ δύσκολη διάκριση. Είναι λεπτή η γραμμή, είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Είναι μια πολύ δύσκολη διάκριση. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι. Δεν μπορούμε να ευχηθούμε, δηλαδή να κάνουμε μια ευχή ή να υπογράψουμε ένα νομοσχέδιο και να εξαφανιστεί ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία είναι πραγματικά προβλήματα που βασανίζουν την κοινωνία μας, και θεωρούμε εμείς, με βάση τις φιλελεύθερες αρχές μας, ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα είναι περισσότερος διάλογος. Είναι να εκθέσουμε με επιχειρήματα και ελευθερία του τύπου και του λόγου. Σε αυτή την κατεύθυνση που μόλις αναφέρατε. Κύριε Σκούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Αλέξανδρος Σκούρας είναι ο πρόεδρος του ΚΕΦΗ, Μάρκος Δραγούμης. Συγχαρητήρια για την απόφαση, γιατί αφού συνδράματα και νομικά, είναι και μια δική σας απόφαση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.